Και ξαφνικά ο πλανήτης έπαθε φρενίτιδα και άρχισε να κυνηγά εικονικά τερατάκια. Η εφαρμογή για smartphones της Nintendo Pokemon Go μέσα σε μία εβδομάδα από όταν λανσαρίστηκε απέκτησε φανατικούς οπαδούς, δημιούργησε νέους λάτρεις των τεράτων τσέπης Pokemon και έδωσε στην Ιαπωνική Εταιρεία Βιντεοπαιχνιδιών τεράστια όθηση στις χρηματαγορές. Όσοι πρόλαβαν να εθιστούν δηλώνουν πως η εμπειρία είναι μοναδική και ιδιαίτερα ρεαλιστική. Barton... Αυτές οι δύο κοπέλες περπάτησαν μια απόσταση 5 χιλιόμετρων από το Barclays Center μέχρι τη γέφυρα του Brooklyn κυνηγώντα Pokemon. Το κυνήγι οδηγεί όμως και σε υπερβολές. Τι συμβαίνει όταν κάποιος μανιώδης παίκτη δεν μπορεί να εγκαταλείψει τη νέα τρέλα ακόμη και σε ιστορικούς χώρους μνήμης? Το πρώην ναζιστικό στρατόπεδο του Auschwitz Birkenau δεν είναι απλώς ένα μουσείο. Είναι πάνω απ' όλα ένα τόπο μνήμη. Ε, είναι αδιανόητο να θεωρούμε αυτόν τον τόπο κατάλληλο για παιχνίδι ή για διασκέδαση. Και αν ο σεβασμό είναι επιβεβλημένο όταν επισκεπτόμαστε έναν ιστορικό τόπο μνήμη, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο δρόμο, όπου κατά κύριο λόγο επιδίδονται στο κυνήγι των τεράτων οι χρήστε τη εφαρμογή. Η μανία δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε ατυχήματα και γι' αυτό το λόγο η αστυνομία τη Νέα Υόρκη συνιστά ήδη προσοχή, ενώ στην Αυστραλία, όπου υπάρχουν εκατομμύρια χρήστε, γίνονται επίση αυστηρέ συστάσει από τι αστυνομικέ αρχέ. Ένα από τα πιο συνηθισμένα, ωστόσο, ατυχήματα για έναν χρήστη της εφαρμογής Pokémon Go είναι να συγκρουστεί με έναν άλλο χρήστη.